Ένα βουνό από κλαδιά, μπάζα και σκουπίδια υπάρχει εδώ και τρία χρόνια σε έκταση στον κόμβα Τσιποπούλου στο Ρέθυμνο, με του πολίτε να αγωνιούν για την ασφάλεια τη δική του αλλά και τη περιουσία του σε περίπτωση φωτιά. Τεράστιο ο σωρό από κλαδιά και μπάζα που βρίσκεται πίσω μα, κυριολεκτικά μια ανάσα από τον οικισμό Ατσιποπούλου. Οι υπεύθυνοι πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του. Αν δεν του αναλάβουν, θα καούμε και εμεί και αυτοί. Φοβούνται πώ θα πάρει φωτιά και αν θα πάρει φωτιά το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μόνο η φλόγα που θα βγαίνει θα, θα καούνε σπίθια. Στο σημείο πετάνε κλαδιά οι πολίτε μετά από σύσταση του Δήμου, τα οποία όμω ισορρεύτηκαν λόγω καθυστέρηση τη περισυλλογή. Ενώ προστίθενται και τα σκουπίδια που πετούν ασυνείδητοι, αποτελώντα δημόσιο κίνδυνο και μάλιστα τη στιγμή που η αντιπυρική περίοδο στο Ρέθμνο ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Λίγο υπομονή ακόμα, ζητάμε συγγνώμη. Και για την ανησυχία που έχουν δημιουργήσει λόγω τη αντιπυρκή περιόδου, αλλά και τη εικόνα που δημιουργείται, όμω θα αποκαταστεί ο χώρο, πιστεύω, άμεσα. Ξεκίνησε όμω ω χώρο που συστήσαμε στου πολίτε, διότι δυστυχώ είχαμε την κακή συνήθεια να τα πετάμε από που βρούμε. Οπότε, μπρο να ψάχνουμε στι δερματιέ ή στου παράλληλου τη μέρα και να κάνουμε την το με του πολίτε που τα πετούσαν χωρί έλεγχο, είπαμε ότι τουλάχιστον πηγαίνετε τα εκεί, ώστε είναι ένα χώρο ελεγχόμενο. Τι να κάνω. Πού να πάω να διαμαρτυρηθώ. Πες μου. Στο δήμαρχο. Γιατί ο δήμαρχος δεν ξέρει αυτά. Δεν τα βλέπει. Εδεχομένως να γίνονται και καταγγελίες και πρέπει όντως να γίνεται καταγγελία στο όποιο είναι το αρμόδιο όργανο. Αλλά από εκεί και πέρα ο πολίτης τι να κάνει. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ήδη έχουν περάσει 150 φορτηγά του Δήμου, εκτιμώντα ότι σε 20 μέρε περίπου θα έχει καθαριστεί η περιοχή. Με του κλαδότε μαχιστέ του Δήμου να αναλαμβάνουν από εκεί και πέρα άμεσα το υλικό που θα δημιουργείται. Δεν έχει φανεί δουλειά γιατί αυτή η περίοδο είναι περίοδο κλαδεμάτων, οπότε συνέχεια έχουμε κλαδέματα που πηγαίνουν στο χώρο. Εκτιμούμε ότι σε περίπου 20 μέρε, ίσω και ένα μήνα, να έχει καθαριστεί η περιοχή. Ο όγκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εδώ λένε για χίλια αυτοκίνητα πρέπει να φύγουν από εκεί. Το λιγότερο σε ένα μήνα πιστεύω ότι θα έχουν φύγει όλα τα κλαδιά από εκεί.